Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάω 24. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την πρίντιζη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 35-35 το σκορ. Ένα καλό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να παίζουν έτσι καλό μπάσκετ στο ξεκίνημα. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. 3 και 11 για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Θα κάνουμε στην πορεία συνδέσεις με τον Νίκο Μοσχοβίτη που βρίσκεται στο παλατάκι και φυσικά υπάρχει και μετάδοση μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για τον αγώνα. Αλλά θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα με φόντο την σημερινή ωραία παρουσίαση της ανανέωσης εργασίας του ΠΑΟΚ με την Στοίχημαν. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι και το 2022 σε μια απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία και θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος για να μας μεταφέρει τα πάντα γύρω από την συγκεκριμένη συνεργασία. Προσπαθήσουμε σε λιγάκι να κάνουμε ξανά μια επικοινωνία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί προς το παρόν δεν μας το επιτρέπει η κινητή τηλεφωνία για την ώρα. Υπήρξε αυτή η παρουσίαση σήμερα το πρωί στην Τούμπα. Από πλευράς ομάδας ήταν ο Αντελίνο Βιερίνια ο αρχηγός, ήταν ο Αμπέλ Φερέιρα, ήταν ο Μάξι Γκαγκάτσης, ο οποίος άνοιξε ουσιαστικά με αυτή την παρουσίαση, και ήταν ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος από την Στοίχημαν, ο CMO της εταιρείας, που μας έβαλε λίγο στο κλίμα για το τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Μέχρι στιγμής και ο ΠΑΟΚ και η Στοίχημαν έχουν προχωρήσει διάφορες δράσεις σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στο κομμάτι το αθλητικό και της ομάδας, και νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα μέχρι το 2022, και γιατί όχι να μην συνεχιστεί για ακόμη περισσότερα χρόνια η συγκεκριμένη συνεργασία. Από την άλλη, η ομάδα επέστρεψε στο γήπεδο μετά από δύο ημέρες ξεκούρασης. Ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του βρέθηκαν σήμερα κανονικά στη Μεσήμβρια για την προπόνησή τους. Βγήκε και μια αποστολή για το παιχνίδι το αυριανό στην Δράμα. Θυμίζω στις 5 είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Αμπέλ Φερέιρα θα έχει πολλούς παίκτες στην διάθεσή του από την πρώτη ομάδα, και θα είναι και ο Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος προπονείται κανονικά εδώ και 2-3 ημέρες, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς. Λέγαμε και χθες με τον Σταύρο ότι περιμέναμε σιγά σιγά να μπει ακόμη περισσότερο στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Ωστόσο, επειδή είναι καλά, θα ταξιδέψει αύριο στη Δράμα και αναμένεται κιόλας, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, να τον δούμε να αγωνίζεται. Κάτι πολύ καλό, γιατί αν ο Βαρέλα αγωνιστεί αύριο και μετά προπονηθεί κανονικά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα μπορεί να παίξει και με την Λάρισα, οπότε θα είναι κανονικά έτοιμος και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί αρχές Δεκέμβρη. Η αποστολή αποτελείται από τον Παπαδόπουλο, τον Σημειώνα τον Παπαδόπουλο, που συμμετέχει κανονικά μαζί με την πρώτη ομάδα εδώ και καιρό στις προπονήσεις, τον Ζίφκοβιτς, τον Βαρέλα, τον Ροντρίγκο, τον Τσιγκάρα, τον Βιερίνη, τον Μαουρίσιο, τον Πέλκα, τον Στόχ, τον Λάμπρου, τον Ζαμπά, τον Ακπόμ. Και από εκεί και πέρα είναι και κάποιοι μικροί από την K20, ο Ντάικο, ο Ντάικος, ο Τάχατος, ο Καλουτσικίδης, ο Σαλαμούρας, ο Παναγιώτου και ο Γρόσδης. Είναι έτσι μεγάλη αγωνία να δούμε τον Βαρέλα, είναι μεγάλη αγωνία να δούμε τον Μαουρίσιο.
ο οποίος και αυτός μετά από ένα διάστημα που είχε κάποιες ενοχλήσεις που τον κράτησαν και πάλι εκτός, έχει επιστρέψει, είναι καλά. Προφανώς θα είναι μια ευκαιρία αύριο να τον δει αγωνιζόμενο και ο Αμπέλ Φερέιρα. Εκτός έμεινε ο Μάτος, ο οποίος έχουμε πει ότι εξασφάλισε από την Κυριακή μια ειδική άδεια από τον ΠΑΟΚ για να πάει στη Βραζιλία. Τα Χριστούγεννα, επειδή φέτος η διακοπή δεν είναι μεγάλη όπως άλλες χρονιές, η ομάδα δεν θα έχει πολλές ημέρες ξεκούρασης. Θα είναι νομίζω 3-4 ημέρες που θα έχουν άδεια οι παίκτες του Δικεφάλου. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο για τον Μάτος να φύγει και να επιστρέψει για να παίξει κανονικά. Ενώ τώρα και λόγω της διακοπής μπόρεσε να εξασφαλίσει την ειδική άδεια, να βρεθεί στην πατρίδα του. Και όταν επιστρέψει θα μπει κανονικά στις προπονήσεις με φόντο και την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός θα είναι και ο Εσίτη, ο οποίος και αυτός έχει μία άδεια για προσωπικούς λόγους. Ο Εσίτη, θυμίζω, δεν κλείθηκε αυτή τη φορά στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας, γιατί αυτό το διάστημα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, δεν έχει πάρει και αρκετό χρόνο συμμετοχής στον πάγκο από τον Αμπέλ Φερέιρα. Εκτός είναι και ο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ και ο Μίσιτς για λόγους αποφόρτισης. Ο Μίσιτς την προηγούμενη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς είχε μια ειδική διαχείριση από τον Φερέιρα, προπονούταν σε πιο χαμηλούς ρυθμούς και ουσιαστικά συμμετείχε σε ένα κομμάτι της προπόνησης και μετά ακολουθούσε πιο χαλαρό πρόγραμμα. Τώρα μένει εκτός, όπως και ο Κρέσπο και ο Μπίσεσβαρ. Όλοι οι υπόλοιποι, όσοι είναι εδώ πέρα φυσικά, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς που απουσιάζουν, θα ταξιδέψουν αύριο στην Δράμα για το φιλικό με τη Δόξα στις 5. Οι παίκτες που θα μείνουν εδώ θα προπονηθούν το πρωί κανονικά στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι στο 43-45 με την επίδυση στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και αφού είμαστε στην αναμονή της κουβέντας που έχουμε να κάνουμε, νομίζω θα πάμε λίγο στο παλατάκι να δούμε τι γίνεται εκεί. Και στην πορεία, αν μας το επιτρέψει η κοινή τηλεφωνία, θα κάνουμε και την κουβέντα που έχουμε προς το παρόν. Πάμε λίγο στο παλατάκι. Πάμε στο Πάκο Πρωθυπουργό και στον Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. Όπα. Δεν τον έχουμε τον Νίκο. Θα τον ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, για πάμε πάλι στον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Τρία τελευταία δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. 45-45 σε ένα πολύ ωραίο μάτς εδώ στο Παλατάκι, το ΠΑΟΚ Πρίντιζη. Τελευταία επίθεση έχουν οι Αμερικανοί των Ιταλών, γιατί μόνο 5 Αμερικανοί είναι μέσα και να δούμε αν προλάβουν να κάνουν κάτι. Θέλει να πλησιάσει ο Στόουν. Κάνει μια δύσκολη κοστάδια εκτός της ισορροπίας. Δεν μετράει έξω κιόλα. 45-45 το τέλος του ημιχρόνου εδώ. Πολύ ωραίο μάτς με ωραίες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ μέχρι να αποκρίνεται πολύ καλά. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι και γεμάτη και έχει πολύ μεγάλη αθλητικότητα, ειδικά οι πεντάδες μας Αμερικανούς είναι πολύ αθλητικοί και δυναμικοί. Ο ΠΑΟΚ ανταποκρίνεται πολύ καλά. Πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής είναι ο Τζέκο Αλιούις με 11, 10 έχει ο Σμιθ, έχει δώσει 8 μπέστμπουρτ από τον ΠΑΟΚ και έχει δώσει λύσεις. Θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι τα 3 φάουλ και του Μαργαρίτη και του Σαρικόπουλου. Δεν έχουν καταφέρει να πούν στο παιχνίδι ουσιαστικά.
τελικά οι δυο τους. Για τους Ιταλούς έχει 12 ο Μπράουν που τελειώνει πολύ κατά τη φάση κοντά στο καλάθι, έχει 10 ο Μάρτιν. 45-45 είναι εδώ το σκορ. Καλό μάτς, ωραίο παιχνίδι. Κοντά οι δυο ομάδες διαρκώς. Ο Πάκ μια φορά παίκει μέχρι το συν 5. Η Μπρίτιζη πήγε και αυτή μέχρι το συν 6 μια φορά. Αλλά γενικά η διακύμανση είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες και με αρκετά μεγάλο σκορ για πρώτο μέρος. Θα δούμε το δεύτερο μέρος. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον βλέπουμε ένα Πάκ λίγο καλύτερο νομίζω σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα καλύτερο, σίγουρα. Με μεγαλύτερη ενέργεια και μέχρι στιγμής έχει ματσάρει πολύ καλά τους Ιταλούς και έχει ματσάρει πολύ καλά την αθλητικότητα που έχουν. Έχει μάλιστα και 7 περισσότερα rebound ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής κοντά σε μια ομάδα που ειδικά κοντά στο καλάθι με τον Μπράουν, με τον Στόουν είναι πολύ δυνατή. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το πάει πολύ καλά. Να δούμε κατά πόσο θα έχει ενέργεια και στη συνέχεια και αν μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη νίκη στον όμιλο του Champions League. Ωραία, επιστρέφω, μένει για το δεύτερο ημίχρονο μετά. Βεβαίως. Ωραία. Καλή συνέχεια, άμα είναι. Νίκος Μοσχοβίτης από το Παλατάκι. Ωραίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να είναι σε σχετικά καλύτερη μέρα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και κυρίως με τον αγώνα κυπέλλου του Σαββάτου. Φαίνεται ότι κάπως η ομάδα είναι καλύτερη σήμερα και βγαίνουν διάφορα πράγματα κοντά σε έναν καλό αντίπαλο που έχει καλύτερο ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ στον BCL. Και σίγουρα είναι έτσι ένα δύσκολο εμπόδιο για την ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, έχουμε πει ότι ο Αουγκούστο ζει έτσι ένα πολύ ωραίο διάστημα για τον ίδιο. Έχει κληθεί στην εθνική ομάδα K23 της Βραζιλίας. Υπάρχει και μια ανάρτηση δική του που εκφράζει τη χαρά του για αυτήν την κλίση. Ωστόσο, ο Αουγκούστο θα λείψει από τον ΠΑΟΚ για ένα σημαντικό διάστημα. Θα χάσει 5 αγώνες λόγω αυτών των αγώνων της K23 της Βραζιλίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Ντόγκλας θα απουσιάσει από την 19η μέχρι και την 23η αγωνιστική. Δηλαδή θα χάσει τους αγώνες με τον Αστέρα Τρίπολης, τη Λαμία, το Βόλο, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Σημαντικό διάστημα. Βέβαια τότε θα είναι κανονικά διαθέσιμος, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και να έχουν όλη την υγεία τους, και τον Μαωρίσιο θα έχει ο ΠΑΟΚ και τον Μίσιτς που είναι σε φοβερή κατάσταση. Θα υπάρχουν λύσεις, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι σίγουρα δεν θα υπάρχει Αουγκούστο. Καλό για τον ίδιο. Γιατί εντάξει, είναι, ειδικά για τους Βραζιλιάνους είναι πάρα πολύ σημαντική η εθνική. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μάνατζερ και του Ζαμπά μέχρι πρότινος πλέον δεν τον έχει και του Αυγούστο έχει πει ότι και οι δύο έχουν στο μυαλό τους εδώ και χρόνια ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να κληθούν στην εθνική. Είναι κάτι που αποτελεί κομμάτι όλων στην Βραζιλία. Ο Ζαμπά φαινόταν έχει ένα προβάδισμα λόγω στοιχείων, χαρακτηριστικών, ταλέντου, αλλά με την εικόνα του από πέρσι το Μάρτιο-Απρίλιο, νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτό. Πλέον έχει χάσει τη θέση του και στον ΠΑΟΚ. Είναι και παίκτης που μένει εκτός αποστολής, όχι απλά δεν αγωνίζεται πολύ. Στον αντίποδο Αουγκούστο κατάφερε μέσα από τα παιχνίδια στο Δικέφαλο να κεντρήσει το ενδιαφέρον της Εθνικής Βραζιλίας και να κερδίσει και μία κλίση και να πάει να αγωνιστεί κανονικά. Σημαντικό, ελπίζω και ελπίζουμε όλοι να αφυπνιστεί λίγο και ο Ζαμπά, να παραδειγματιστεί και να λειτουργήσει αυτό ως ένα μήνυμα και για τον ίδιο και για να αλλάξει λίγο την εικόνα του στο επόμενο διάστημα. Σήμερα το πρωί λοιπόν βρέθηκε και ο Ντελίνο Βιερίνε και ο Αμπέλ Φερέιρα στην Τούμπα για αυτήν την παρουσίαση της ανανέωσης συνεργασίας του ΠΑΟΚ με την Στοίχημαν. Ο Βιερίνε εξέφρασε και αυτός έτσι τη δική του οπτική για την συγκεκριμένη διαδικασία. Προφανώς υπάρχει ικανοποίηση και στο αγωνιστικό τμήμα γιατί αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει μια τέτοια συμφωνία για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει πλούσιο έργο που έχει να κάνει με ομάδες, κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί και ο ΠΑΟΚ και η Στοίχημαν βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει βοήθεια σε οικογένειες που είναι σε δύσκολη κατάσταση, υπάρχει βοήθεια σε παιδιά και πάντα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές το αισθάνονται αυτό,
και το βιώνουν και σε αυτό στάθηκε και ο Αντελίνο Βιερίνια και ο Αμπέλ Φερέιρα που βρέθηκαν κανονικά στην Τούμπα μετά την πρωινή προπόνηση της ομάδας. Την ίδια ώρα ο Μίσιτς εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης στα πορτογαλικά μέσα. Σήμερα το πρωί η Αμπόλα είχε χτύπημα για τον Κροάτη στο πρωτοσέλιδό της που μιλούσε για επαφές του ΠΑΟΚ με την Sporting. Οι Πορτογάλοι εμφανίζονται σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα ενεργοποιήσει την ρήτρα που υπάρχει και θα κάνει δικό του τον Μίσιτς, κάτι που νομίζω ότι θα συμβεί όντως. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον Μίσιτς. Η ρήτρα του δεν είναι σε καμία περίπτωση απογορευτική για τον ΠΑΟΚ. Είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό φτάνει. Ο Μίσιτς κάνει φοβερά πράγματα στο δικέφαλο πλέον. Έχει μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση βλέποντας ότι του βγαίνουν πράγματα. Έχει στοιχεία που λείπουν από πολλούς νομίζω στην ομάδα. Παίζει κάθετα. Σκοράρει, δίνει assist, έχει 4 γκολ και 4 assist μέχρι στιγμής στη σεζόν και μιλάμε ότι σήμερα έχουμε 12 Νοέμβρη, νούμερα που δεν τα είχε ξανά είχε μέχρι στιγμής στην καριέρα του σε τέτοιο διάστημα. Κάτι λέει και αυτό για τον Μίσιτς και θεωρείται σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις επαφές του με την Sporting. Υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι το Μάιο για να γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε νεότερα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ δεν βιάζονται και ιδιαίτερα, γιατί ουσιαστικά ο παίκτης είναι σύμμαχος. Ο Μίσιτς είναι θετικός, κάτι παραπάνω μάλλον από θετικός, για να παραμείνει στην Τούμπα. Η Sporting έχει όπως και να έχει λύσεις, οπότε δεν νομίζω ότι θα βάλει μεγάλο εμπόδιο αν πάρει και τα χρήματα που ζητάει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει αυτό το ποσό, δεν είναι ένα μεγάλο νούμερο και ειδικά για έναν παίκτη όπως ο Κροάτης. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη σιγουριά όλοι ότι θα γίνει, θα υπάρξει τον deal το καλοκαίρι, μέχρι μάλλον το καλοκαίρι και ο Κροάτης θα παραμείνει κανονικά εδώ στην Τούμπα. Την ίδια ώρα στην Πορτογαλία υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ και μεγάλο ενδιαφέρον για τον Αμπέλ Φερέιρα. Οι Πορτογάλοι βλέπουν ότι σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ αρχίζει να έχει την ταυτότητα του Φερέιρα και του κεντρίζει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις ακόμη και σε εμάς για τον Πορτογάλο, για τη δουλειά που κάνει στην Τούμπα, για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται πλέον ο ΠΑΟΚ, για τις αλλαγές που έχει φέρει ο ίδιος, για το τι συζητιέται γενικά γύρω από την ομάδα για αυτόν. Ο Φερέιρα από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από εκείνη την υπόθεση με τη Sporting και το ενδιαφέρον που είχε δείξει για αυτόν και ουσιαστικά το γεγονός ότι ήταν ξεκάθαρο ότι τον ήθελε και ότι προσπάθησε να τον πάρει από τον ΠΑΟΚ, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό, την δική του έτσι σκέψη για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα τότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον βοήθησε πάρα πολύ αυτό και να πάρει ο ίδιος αυτοπεποίθηση και να αισθανθεί ότι στον ΠΑΟΚ τον πιστεύουν όλοι και ότι δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη αναφορικά με το μέλλον του. Και από τότε ουσιαστικά το λέει κιόλας ότι άλλαξαν πολλά στο μυαλό του, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την Τούμπα. Στην Πορτογαλία πάντως τον παρακολουθούν, είναι από τους προπονητές που λέγεται ότι αποτελούν έτσι τα μεγάλα αστέρια της πορτογαλικής σχολής μετά τον Κοσεϊσάο. Είναι ένας από αυτούς ο Φερέιρα.
θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια στην Μπράγκα, στον πάγκο της Μπράγκα, πολλές φορές είχαν γραφτεί για αυτόν πολλά έτσι, θετικά σχόλια, το next big thing της πορτογαλικής σχολής, είχε πάρει διάφορες διακρίσεις στην Πορτογαλία, συνεχίζεται αυτό. Σε πρώτη φάση του καλοκαίρι, όταν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει το δικό του το ναι, είχαν σοκαριστεί λίγο οι Πορτογάλοι, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, να αφήσει την Μπράγκα για τον ΠΑΟΚ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και πλέον, βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το αίτητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ψηλά, τα καταφέρνει και μπορεί πλέον και συνεχίζει την πορεία του με καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, έχοντας βρει σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία που ήθελε ο Φερέρ όταν ήρθε εδώ. Η ομάδα παίζει πλέον σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό που θέλει ο Πορτογάλος και ο ίδιος μαθαίνει πλέον την ομάδα του. Έχει βρει τον τρόπο να παίρνει νίκες ακόμη και αν δεν ακολουθεί 100% το δικό του πλάνο. Βλέπε τη νίκη στον Όφι το Σάββατο που θύμισε λίγο την περσινή έτσι, ομάδα. Με ένα πιο με ένα διαφορετικό μάλλον τρόπο παιχνιδιού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με μια διαφορετική νοοτροπία, φιλοσοφία, τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και στο Ηράκλειο, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη και πλέον μένει το παιχνίδι με τη Λάρισα, με την επανάληψη του πρωταθλήματος στην Τούμπα, πολύ σημαντικό και αυτό. Η Λάρισα δεν κατάφερε χθες να κερδίσει τη Λαμία, δεν έκανε την προσπέραση, δεν ανέβηκε στην τρίτη θέση πάνω από την ΑΕΚ, παραμένει τέταρτη. Αλλά έρχεται με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή για το παιχνίδι της Τούμπας. Και μετά υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου νομίζω ότι είναι η μητέρα των μαχών για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό εννοείται. Έχουμε να δούμε πολλά σε εκείνο το παιχνίδι, και αγωνιστικά και γύρω-γύρω στο Καραϊσκάκι, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη που είναι αυτή η αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να καθαρίσει σε πρώτη φάση το παιχνίδι με την Λάρισα όταν ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα, και από εκεί και πέρα να δει και τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει σιγά σιγά από ό,τι βλέπω σε λιγάκι το δεύτερο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερο σήμερα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, και κυρίως την ήττα το Σάββατο και τον αποκλεισμό στο κύπελο, δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο, δείχνει πιο ρεξάτος, πιο ουσιαστικός, κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο, την Πρίντιζ, η οποία έχει και καλύτερο ρεκόρ από τον ΠΑΟΚ στο BCL μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο ισόπαλες με 45-45, σε λιγάκι είναι να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου, όπως μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, πέρα από ΠΑΟΚτσίδες, που δεν είναι και πολλοί από ό,τι βλέπουμε, είναι και δύσκολη ημέρα και η ώρα βέβαια, σήμερα με την αγορά να είναι ανοιχτή και πολλοί εργάζονται, υπάρχουν όμως και οι Ιταλοί, λίγοι μεν, αλλά έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα. Βλέπουμε και μέσα από την ΕΡ τώρα κάποιες εικόνες από τους Ιταλούς. Νομίζω ότι είχε καιρό να υπάρξει έτσι κόσμος από άλλη ομάδα στο παλατάκι. Είναι κάτι διαφορετικό, και είναι ωραίο γιατί είναι και διαφορετική λίγο η ατμόσφαιρα. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά στο break για να επιστρέψουμε και με Νίκο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια κουβέντα. Λοιπόν, παρέα μαζί μας και σήμερα είναι η στοίχημα.gr, ο μέγας ορυγός του ΠΑΟΚ, που είπαμε οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί μέχρι και το 2022. Μπαίνετε σε στοίχημα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές σε στοίχημα, ακόμα και αυτό το διάστημα, και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Είναι καλό να μπαίνετε και να παίζετε, και πολύ εύκολο. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα σας φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε νομίζω στην Αθήνα, στον Πάνο τον Κωνσταντόπουλο, το CMO της στοίχημα.gr. Λέγαμε νωρίτερα όσα έγιναν στην σημερινή παρουσίαση και τον έχουμε μαζί μας για να μας πει ακόμη περισσότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στην Αθήνα. Μόλις προσγειωθήκαμε, 30 λεπτά. Ωραία.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ αναμενόμενη από όλες τις πλευρές ανανέωση συνεργασίας. Ταιριάξατε πάρα πολύ. Πολύ γνωστά, πολύ σωστά φίλος εκπομπής μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και για τις δύο πλευρές, και για τον ΠΑΟΚ και για τη Στοίχημαν. Ακριβώς. Τώρα το ότι ταιριάζει με τα χνότα μας φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής, τη συμφωνία την έχουμε κλείσει πριν καν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Mm-hmm. Απλά τώρα θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να την επισημοποιήσουμε και να την ανακοινώσουμε. Για πολλούς λόγους. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αντανακλάται οι κοινές αξίες που έχουν οι δύο ομάδες, αντανακλώνται τα θέλω μας, οι κοινοί μας στόχοι, ο αγώνας για την κορυφή, η συνεχής βελτίωση, και βρεθήκαμε στη σημερινή μέρα για να το ανακοινώσουμε και πιο επίσημα. Πάνω, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια φοβερή κατάσταση μετά από ένα ντάμπλ στην κορυφή και φέτος. Πάει πολύ καλά, είναι κοντά. Εσείς από την άλλη, πριν από 2-3 εβδομάδες, φτάσατε την κορυφή σε μια πολύ σπουδαία κατηγορία. Νομίζω αυτό που λέγαμε και το πρωί στην παρουσίαση, τα Όσκαρ στο δικό σας το κομμάτι. Είναι ένα κοινό σημείο και αυτό, των δύο πλευρών. Εννοείται. Είπαμε και οι δύο ομάδες το χείμουν στην κορυφή και κάθε μία από τη δική της μεριά την έχει κατακτήσει. Για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, γιατί ανταγωνιστήκαμε με κολοσσούς, με εταιρείες παγκοσμίου ελληνικούς, mm-hmm. εταιρείες με budget εκατοντάδων εκατομμυρίων, με χιλιάδων υπαλλήλων, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με τέλος πάντων τεράστια ιστορία, πάρα πολύ γνωστά ονόματα. Και καταφέραμε να διακριθούμε, να βγούμε πρώτοι και να ανακηρυχθούμε Mobile Operator of the Year για το 2019. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι η εφαρμογή μας στο iOS και στο Android, καθώς επίσης η έκδοση για κινητά, βραβεύτηκε ως η καλύτερη για τους παίκτες του gaming σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά στην Ευρώπη υπάρχουν άλλες εταιρείες κολοσσοί με χιλιάδες κόσμο από πίσω, αλλά η Στοίχημαν τα κατάφερε για μία ακόμη φορά. Πέρα από την κορυφή της Ελλάδας, άγγιξε και ακόμα μεγαλύτερη κορυφή. Ακριβώς. Πάνω, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό που λέμε branding. Mm-hmm. Να χτίσουμε το brand μας, να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες, καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη μας. Θα προσπαθήσουμε με τις ομάδες που συνεργαζόμαστε, με τους αθλητές μας. Θυμίζω ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Mm-hmm. Με Ναυαρχίδες, τον Λευτέρη τον Πετρούνια, την Κατρίνα Στεφανίδη και την Άννη Κορακάκη, τους τρεις χρυσούς μας Ολυμπιονίκες. Και με πολλά άλλα ελπιδοφόρα παιδιά που ευελπιστούμε να επαναλάβουν τις επιτυχίες του 2016 mm-hmm. στο Ρίο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε ωραίες δουλειές. Ωραίες δουλειές ήταν αυτές που βραβεύτηκαν πριν λίγες εβδομάδες στα Sports Marketing Awards. Θυμίζω ότι πήραμε το χρυσό βραβείο για την ταινία που κάναμε για τον ΠΑΟΚ, η καρδιά του πρωταθλητή. Πολύ ωραία ταινία, πραγματικά. Για τις ταινίες, τώρα με πλάτινο, για την ταινία με τους μικρούς ήρωες, με τους ambassadors μας, τους πρεσβευτές μας, τον Σπύρο του Γιαννιώτη, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Λευτέρη τον Πετρούνια και τη Βασιλική τη Μιλούση, που αναδείξαμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και τη συνεργασία μας με τη Hope Genesis. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε τέτοιες δουλειές, δουλειές οι οποίες θα αναγνωρίζονται και οι οποίες θα δίνουν αξία όχι μόνο σε εμάς, στην εταιρεία μας, αλλά και στους συνεργάτες μας, στις ομάδες μας, στους αθλητές μας, σε όλους. Και φαντάζομαι ακολουθούν πάρα πολλά και με τον ΠΑΟΚ, στη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει σίγουρα και ένα φοβερό κοινωνικό έργο από πίσω. Εννοείται. Αυτό ακριβώς. Ετοιμάζουμε αρκετές εκπλήξεις, θα ήθελα να πω, στο κοινωνικό κομμάτι. Είναι κάτι που μας συνδέει και τις δύο εταιρείες, και έχουμε βρει κοινό σημείο επαφής. Και από τη στιγμή που υπάρχει θέληση και όραμα, είναι σίγουρο ότι θα υλοποιηθούν και θα ωφεληθούν και παιδιά, πολλά παιδιά, που είναι βασικό κομμάτι του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης των μικρών ερών, αλλά και οι υπόλοιπες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μέχρι το 2022 λοιπόν, και συνεχίζετε πιστεύω. Συνεχίζουμε κανονικά και, όπως είπα και στην συνέντευξη σήμερα, ευελπιστώ η επόμενη ανανέωση να γίνει στην αίθουσα τύπου της Νέας Τούμπας.
Μα αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, με φόντο το μέλλον. Ευχή όλων, ακριβώς, σίγουρα. Αυτό. Μακάρι να πάει χρονιά καλά για όλες τις πλευρές, και για τον ΠΑΟΚ και για εσάς, και να δούμε μια πολύ ωραία νέα ταινία, πιστεύω. Θα γίνει. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαστε. Ωραία. Καλή συνέχεια, γιατί ξέρω λίγο το πρόγραμμά σου είναι λίγο ζώρικο. Καλή ξεκούραση όσο γίνεται. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος, ο CMO της Στοίχημαν, και μιλήσαμε λίγο για τη σημερινή παρουσίαση, αλλά και για την ανανέωση συνεργασίας με την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδας. Και να πάμε σε Στέργιο. Πάμε σε Στέργιο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο με το Στέργιο Αναστασιάδη. Λοιπόν, για να καλησπέρισουμε και το Στέργιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, Στέργιο? Μια χαρά. Τα κατάφερες? Όχι. Φουλε... Άρε, Στέργιο. Με διέκοψες. Α, συγγνώμη, ρε Στέργιο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν πειράζει. Δεν το περίμενα κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Είσαι έτοιμος να φύγεις για δράμα? Πανέτοιμος. Γι' αυτό το φιλικό. Δεν θα πάω και στη Νέα Υόρκη. Θα δεις Φερνάντο Βαρέλα μετά από τόσο καιρό. Θα δεις Μαουρίσιο. Βιερίνια μπορεί να δω. Βιερίνια μπορεί να δεις. Έχεις ενδιαφέρον. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Έχεις μεγάλο ενδιαφέρον. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα το δουν κάπου, δεν ξέρω. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι, ε. Χλωμό, το βλέπω. Δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί κάτι για το ΠΑΟΚ TV, βέβαια. Ναι. Αν θα μπορέσει έτσι να γίνει μου κάτι. Φαίνεται λίγο δύσκολο, μου και φαίνεται. Εμένα είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει, Στέργιο, γι' αυτό θα πας. Λίμπερο, κάτω από το κόμμα δεν εδώ πέρα θα είμαστε. Ναι, ναι. Σαν να είστε εκεί, σαν να είστε εκεί. Ακριβώς. Θα μας το περιγράψεις πολύ ωραία. Θα μας περιγράψεις τι θα γίνει με τον Βαρέλα, με τον Μαουρίσιο, με όλους. Θα είναι ένα διαφορετικό απόγευμα. Αν και ο καιρός προμηνείται κακός, ναι, μάλλον. Δηλαδή λογικά θα βρέχει. Αλλά εντάξει, okay, νομίζω και αρκετό κόσμο θα έχει το γήπεδο και φίλους του ΠΑΟ και φίλους της Δόξας. Βέβαια, εντάξει, εκ των πραγμάτων το παιχνίδι δείχνει άνισο. Δηλαδή ακόμα και αν ο ΠΑΟ πήγαινε με αυτούς που θα πάει και η Δόξα έβαζε τους καλύτερους που θα μπορούσε να βάλει ο προπονητής της, που τον ακούσαμε το μεσημέρι στο Λίμπερο, και πάλι η μάχη θα ήταν άνιση, πόσο μάλλον τώρα που η Δόξα δεν έχω μάθει να έχει αλλάξει κάτι το πρόγραμμά της. Παρασκευή παίζει με την Παναχαϊκή, άρα δεν μπορεί ο προπονητής να βάλει τους βασικούς Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή απόγευμα να παίξουν με την Παναχαϊκή. Οπότε θα κάνει διαχείριση και ο κύριος Ανιφαντάκης του. Αλλά εκ των πραγμάτων η μάχη φαίνεται άνηση. Τώρα, εντάξει, η Δόξα είναι από τις καλές ομάδες της Super League 2, της Β' Εθνικής δηλαδή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερη αντίσταση. Αυτά σε θεωρία, εντάξει. Τώρα, ναι, αν θα το δουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζεστά ή απλά σαν μια προπόνηση αντί για ένα οικογενειακό δίδερμα με την ΚΑΠΑ 19, θα το δούμε αύριο το απόγευμα. Θυμίζω 5 η ώρα η έναρξη. Την ώρα εντάξει, που στο Πάοκ Sports Arena, sorry λίγο, ο Πάοκ είναι μπροστά με 64-59 της Μπρίντιζη. Το βλέπεις το παιχνίδι καθόλου? Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Είναι καλύτερος ο Πάοκ σήμερα, νομίζω. Το λέει και ο Νίκος. Κοίταξε, α πω κάτι, βλέπουμε διάθεση στην άμυνα. Ναι. Και να μην πω πάρα πολύ μεγάλη διάθεση. Απλώς εκνευρίζομαι γιατί τη μισή διάθεση να δείχνει, ναι, παίξει του Πάοκ στο Εγάλεο. Ο ΠΑΟΚ ήταν στους 4 του κυπέλου. Και σε πολλά παιχνίδια μέχρι τώρα, γενικά. Εντάξει, στην αρχή είχαμε το θέμα της ομάδας που πάθανε ένα blackout στην τελευταία περίοδο. Ναι. Αλλά το παιχνίδι με τον ύφεστο και μετά και στη Τιζόν είδαμε να πάω πολύ καλό στην άμυνα. Αποδεικνύεται και σήμερα γιατί η Μπρίνιζη, το λέγαμε και το μεσημέρι με τον Κώστα, είναι η δεύτερη στην Ιταλία. Ναι. Δεν είναι μια ομάδα που συμπληρώνει το FIBA Champions League.
Ναι, και δεν συζητάμε φυσικά ότι το Ιταλικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο του ελληνικού. Άρα είναι μια κανονική ομάδα από τις πολύ καλές ομάδες. Άρα το ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται, μπορεί και να κερδίσει, δεν ξέρω, ή μπορεί όπως και με την Μπεσίκτας να φανεί στο τελευταίο δεκάλεπτο διαφορά λύσεων και ποιότητας των δύο ομάδων. Αλλά τη μισή, ξαναλέω, διάθεση στην άμυνα να έδειχναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο Εργάλεο. Θα μιλούσαμε για μια πρόκριση στους τέσσερις. Ναι. Και δεν είναι τόσο η πρόκριση στους τέσσερις. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα δει τον ένα κάζο όπως αυτό που υπέστη το περασμένο Σάββατο. Είναι κάζο. Αλλά προφανώς οι Αμερικανοί, αλλά και γενικότερα η ομάδα, να μην τους στοχοποιήσουμε μόνο αυτούς, το είδα χαλαρά ότι εντάξει, παίζουμε μια ομάδα Α2 και τι έγινε. Εγώ αυτή τη μετάφραση δίνω, γιατί ξαναλέω, δεν είναι ο ΠΑΟΚ ομάδα που να χάνει 20 πόντους από το Διαγόρα Δυροπηδαίων. Ναι. Μπορεί οι Αμερικανοί να μην παίζουν στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στις καλές ομάδες, να είναι κατωτέρω ποιότητας, αλλά δεν πάβουν να είναι καλοί παίκτες. Και το αποδεικνύουν και σήμερα όπως το απέδειξαν και με τη ζώνη. Άρα ήταν καθαρά θέμα νοοτροπίας. Εντάξει. Και θα δούμε αν επανελευθεί στο μέλλον ανάλογη εμφάνιση. Και άμα το δεις και αλλιώς, έρχεται και ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Που ναι, το εντάξει. Κύπελο αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει θα το κύπελο. Δεν μπορούσε, αλλά σου λέω, άμα το δεις λίγο αλλιώς, εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια διαφορετική. Και επειδή βλέπεις ότι οι παίκτες, σαν παίκτες, έχουν διαφορετικό κίνητρο πολλές φορές, φαίνεται αυτό, μπορεί να λειτουργούσε και εκεί έτσι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει με την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Ναι. Εννοείται πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, αλλά οκ, okay, δεν είναι ο ΠΑΟΚ τόσο χάλια. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρίες, ας τα αλλάξουμε το θέμα, γιατί ναι, σωστό, εντάξει. Νομίζω πάντως οι πιο πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που βλέπουν και ασχολούνται με τον μπάσκετ σήμερα περισσότερο είναι εκνευρισμένοι, νομίζω, παρά χαρούμενοι που ο ΠΑΟΚ κοντράρει την Πρίτιζη ή είναι κοντά στο να κερδίσει ή τέλος πάντων είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί προηγήθηκε ξανά η Ιταλή 1-55 πριν το τέλος της περίοδου με έναν πόντο, 65-64. Ναι, ίσως ξαναλέω στην τελευταία περίοδο φανεί η διαφορά των δύο ομάδων, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Πρίτιζη. Τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας φαίνεται ότι λίγο αυτό που έγινε σε αυτές τις ημέρες ξύπνησε κάπως την ομάδα. Σε πρώτη φάση. Ναι, αλλά η ζημιά έγινε, κατάλαβες. Δεν γυρνάει πίσω ο χρόνος. Θα μου πεις αν λειτουργήσει ως οδηγός για το ελληνικό πρωτάθλημα, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να μην γνωρίσει κάποια ήττα στο παλατάκι από κάποια υποδέστερη ομάδα, αν υπάρχει υποδέστερη ομάδα τον ΠΑΟΚ, ναι, και μπλέξει περιπέτειες, ας ελκυθούμε αυτό το στραπάτσο στο Εργάλειο να λειτουργήσει θετικά στο ΠΑΟΚ να πάρει τις νίκες που πρέπει και να μην έχουμε άλλες ιστορίες τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ναι. Χάσουμε πάλι τον ύπνο μας. Ναι, ναι, ναι. Όχι ασχολούνται, ξαναλέω, γιατί το έλεγα και στην εκπομπή τη μεσημεριανή, το Σάββατο πήγα νωρίς σε μεγάλο καφέ για να δω και τα δύο παιχνίδια, mm-hmm, και το μπάσκετ και το μάτς με τον Όφη. Δεν σου κρύβω ότι ήμουν ο μοναδικός αγάπη που έβλεπε το Διαγόρας Δυροπηδαίων ΠΑΟΚ. Ναι. Και ήταν περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ και 180 ρωτούσαν τι είναι αυτό, με ποιο παίζουμε σήμερα μπάσκετ, ποια είναι αυτή, κύπελο, ναι, και καθόντουσαν και βλέπανε το Ολυμπιακός Βόλου, ποιον έμπιζε, Πανετολικός. Ναι. Το Βόλος Πανετολικός, συγγνώμη. Δηλαδή 8 τηλεοράσεις, ένα μαγαζί με 300-350 φίλους του ΠΑΟΚ, οι 340 βλέπανε το Βόλο Πανετολικός. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εντάξει, και δείχνει πολλά, νομίζω. Ναι. Δηλαδή λίγο ένιωσε και παράξενο που έλεπα και το Διαγόρα Δυροπηδαίων ΠΑΟΚ. Εντάξει, το λέγαμε και χθες με τον Σταύρο, ότι είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση πλέον γύρω από το μπάσκετ και από τη δικιά μας πλευρά και από την πλευρά του κόσμου γενικότερα. Αλλά εντάξει. Είναι τόσο δύσκολη κατάσταση που δεν νομίζω ότι μπορείς πλέον να τα αφήσεις τόσο. Πρέπει όσο μπορεί καθόλου. Νομίζω ότι πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ στη δική μου τη γενιά δεν μπορούν να γυρίσουν την πλάτη. Έχω αυτή την αίσθηση. Ναι. Δηλαδή μεταξύ 35 και 40, 40 κάτι. Ναι, γιατί εσείς έχετε ζήσει φοβερές εποχές, έτσι. Οι πολύ μικροί και οι πολύ μεγάλοι νομίζω δεν τους λέει και τίποτα. Ναι. Αν παίζει ο ΠΑΟΚ και Champions League, αν κινδυνεύει στην Α1, ναι, δεν έγινε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε να μην τα ωρεοποιούμε τα πράγματα. Αλήθεια αυτό, ναι. Αν κάποτε ο ΠΑΟΚ φτάσει σε επίπεδα που ήταν τη δεκαετία του 90 και τις αρχές του 2000, μπορεί και ο κόσμος να επιστρέψει μαζικά στο παλατάκι. Μπορεί. Αν φτάσει, ξαναλέω, πάω κάποτε στο σημείο αυτό. Αυτά για τον μπάσκετ. Κάτι άλλο δεν έχω να πω, δεν είμαι και ειδικός. Εντάξει, περισσότερο εγώ. Για μπάσκετ, βλέπω ότι υπάρχει και μια τοποθέτηση του ΨΑΚ για τον Σλούκα και το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καθοσφαιριστών εκφράζει την απορία του για τις διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα με τον Κώστα Σλούκα στη Τουρκία.
Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής ουδέποτε έδωσε δικαίωμα στην καριέρα του ή προσέβαλε κάποιον και τιμάει με το παραπάνω το ψωμί του στη γειτονική χώρα. Διακρίνεται για το ήθος του, έχει το σεβασμό ολόκληρης της Ευρώπης και κυρίως πλειοψηφίας των Τούρκων φιλάθλων. Δεν μπορεί μια μερίδα και ένας αθλητής να μαυρώνουν το όνομά του, αναφέρει ο Ψακ. Είναι σημαντική τοποθέτηση γιατί πραγματικά γίνονται φοβερά πράγματα στην Τουρκία τις τελευταίες δύο ημέρες και λέγονται και γράφονται πάνω απ' όλα. Εντάξει. Για τον Σλούκα. Εγώ αν ήμουν Σλούκας απλά θα έφευγα. Ρίση, το σκεφτόμουν και εγώ. Και την άλλη μέρα θα πήγαινα στην Μπαρσελόνα, στην Τσεσεκά Μόσχας και στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που δεν ξέρει να κάνει την επόμενη μέρα. Ναι. Θα μείνει χωρίς δουλειά. Θα έχει το ίδιο βράδυ. Ναι. Και θα έχει το κεφάλι του ίσκο. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να τσουβαλιάσω. Γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν και φίλοι της Φενέρμπαχτ που δεν τους αγγίζει το θέμα και λένε Κώστα μην είναι στην ομάδα μας. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας πούμε είπα μια τοποθέτηση η άμεση συνεργάτη του Ερντογάν που ήταν όχι απλά ακραία. Λες τώρα τι. Εντάξει, παντού υπάρχουν καλοί και κακοί ή φανατικοί και όχι φανατικοί. Εντάξει, τα έχουμε και στα μέρη μας. Ναι. Άλλοι πάνε και τρώνε σουβλάκια και νιώθουν περήφανοι Μακεδόνες. Ναι. Άλλοι εκδηλώνουν αλλιώς την αγάπη τους για την Ελλάδα, πιο σωστά. Άλλοι πιο ακραία, τέλος πάντων παντού γίνονται αυτά. Εντάξει, okay, νομίζω ο Κώστας θα τη βρει την άκρη, φαντάζομαι. Επίσης υπάρχει και μια τοποθέτηση του Αλέξη Κούγια, μια συνέντευξη για το χθεσινό παιχνίδι και την ήττα της Λάρισας από την Λαμία. Και μιλάει και για παίκτες από την πλευρά τον Κάτσε. Λέει ο Αλέξης Κούγιας ότι τώρα έβλεπα τα γκολ και λέω τι να πεις για αυτό το παιχνίδι. Ο Κάτσε περνάει μια κάμψη και με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλός. Σέβομαι τις επιλογές του κ. Γρηγορίου. Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό. Ο ίδιος προπονητής, αν νικούσε χθες, θα έφερνε τρίτη την ΑΕΛ μετά από 30 χρόνια. Τι να πεις σε ένα τέτοιο προπονητή που είχε αναλάβει την ομάδα από τόσο χαμηλά και την έχει φτάσει εδώ που βρίσκεται. Από εκεί και πέρα, εγώ τα παρακολουθώ όλα. Είχα πει ότι θα μετράω μέχρι το 100 πριν πάρω αποφάσεις. Τώρα θα μετράω μέχρι το 1000 και ακόμη παραπάνω. Βράζω από την ήττα από την Καλαμάτα στο κύπελο, γιατί υπάρχουν μάτς που η ΑΕΛ πρέπει να τα παίρνει. Χθες μικρίναμε όμως. Όχι πολύ, αλλά μικρίναμε. Κάποια παιδάκια πήγαν να αποδοκιμάσουν το μόρα και κινήθηκε όλο το γήπεδο εναντίον τους. Αλλά αυτοί είναι αλήτες και έμποροι ναρκωτικών. Τι να λέμε τώρα. Ήταν να τους υπερασπιστώ και αρνήθηκα, γι' αυτό ήρθα σε ρίξη μαζί τους. Το αποκλείω να υπάρχει σχέση του αγώνα. Κουράστηκα. Με στοιχηματική απάτη. Περίμενε. Με στοιχηματική απάτη. Ο Κρίστινσον είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισλανδίας. Είναι δικηγόρος και πολύ καλό παιδί. Είναι δικηγόρος ο Κρίστινσον. Τι λες, ρε. Ξέρω εγώ. Τα γκολ που τρώμε είναι κωμικά. Στο πρώτο υπάρχουν 6 παίκτες δικοί μας με έναν Ισλαμία. Τον άφησαν μόνο του, αλλά ήταν κακιά η ώρα. Τα δικά μας παιδιά είναι καθαροπαίδια. Πρέπει να τους πω πάντως ότι αυτό που γίνεται με τους μάνατζερ δεν υπάρχει. Τους ξέρουμε όμως πλέον τους μάνατζερ που είναι ματιασμένοι. Είπε ο Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις στην Αθήνα. Πριν από λίγο. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το καλύτερο θα είναι ο Αλέξης Κούγιας που πραγματικά ξέρει από ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει κανένας. Να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΛ. Τι και να κάνει μια καριέρα προπονητή. Τι εντάξει, θες τώρα. Δηλαδή. Το 2017 δήλωνε για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι προπονητής ηθοποιός, έλεγε ο ίδιος. Εντάξει, τώρα λέει ότι είναι μια χαρά προπονητής. Σε ένα μήνα μπορεί να λέει ότι δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους στη Λάρισα. Εντάξει, okay. Μέσα από τη δουλειά οι άνθρωποι αλλάζουν. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις γνώσεις του κ. Κούγια στο ποδόσφαιρο. Ας καθίσει στον πάγκο για να κάνει τη δουλειά καλύτερα από όλους τους άλλους ενδεχομένως. Και δεν το λέω ειρωνικά, γιατί ως γνωστόν. Εντάξει, οι καλοί Έλληνες προπονητές δεν είναι και τόσοι πολλοί. Ναι. Για να λέμε την αλήθεια, τουλάχιστον να λέω την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Ναι. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ νομίζω θα πούμε ξανά περισσότερο αύριο. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στην επικαιρότητα, στην ποδοσφαιρική. Ναι. Είναι και αυτή η διακοπή. Έχουμε λίγο το φιλικό που μας σώζει νομίζω αύριο, άντε και λίγο μεθαύριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και θα δούμε τον Λάμπρου. Ναι, και τον Λάμπρου, έχεις δίκιο. Τώρα τι κίνδυνο μπορεί να έχει ο Λάμπρου, δεν μπορεί να έχει και 200% κίνδυνο, αλλά καλό θα είναι να δείξει αύριο ένα καλό πρόσωπο. Ναι, εντάξει. Αν και νομίζω ότι δεν έχει τώρα ανάγκη ο Λάμπρου να δείξει ότι είναι καλό ποδοσφαιριστής, είναι φιλικό δράμα. Εντάξει. Δηλαδή έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του. Ο Λάμπρου χρειάζεται, αν το κρίνει ο Φερέιρα, κάποια ευκαιρία με την πρώτη ομάδα σε κάποιο παιχνίδι επίσημο. Ναι. Αλλά καλό θα είναι αύριο να έχει μια καλή εμφάνιση. Θα δούμε τον Βαρέλα, φαντάζομαι. Τώρα ο Ροντρίγκο τι κίνδυνο να έχει το παιδί έχοντας μία συμμετοχή στη Super League, στο μάτς με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, ήταν τιμωρημένος ο Μάτος.
θα παίξει για τους κάποια λεπτά. Θα πάρει χρόνο, θα δούμε και ρυθμό Μαουρίσιο. Ναι, θα δούμε και τα νεαρά παιδιά, τον Τάχατο, τον Καλουτζικίδη, τον Γρόσδη, τον Τζιγκάρα, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Ας ελπίσουμε να γίνει ένας καλός αγώνας, να έχει κόσμο το γήπεδο, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Γιατί ξαναλέω, νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Ναι. Και η Δράμα, όπως και οι γειτονικές αίρες, είναι πόλεις με πάρα πολύ έντονο το ανθρώπινο στοιχείο. Κατά πλειοψηφία στη Δράμα είναι φίλοι του Δικεφάλου. Νομίζω και από τις αίρες, γιατί έκανα κάποια τηλέφωνα, θα πάνε αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, όσοι μπορούν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα για να περάσει πιο γρήγορα η διακοπή αυτή για την εθνική. Οι φίλοι της Δόξας νομίζω θα είναι και στο γήπεδο. Τέλος πάντων, περισσότερα για το φιλικό αύριο το απόγευμα, θυμίζω για ακόμη μια φορά, στις 5 ώρα έναρξης. Ωραία. Θα σε ακούσουμε αύριο εδώ πέρα ζωντανά για τη μετάδοση του αγώνα. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Ναι. Και τα λέμε ξανά αύριο. Στέγιος Αναστασιάδης, λοιπόν. Και εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας break και θα επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη και μπάσκετ και ΠΑΟΚ Sports Arena. 70-72 πίσω στο σκορ ο ΠΑΟΚ πλέον από την Μπρίντιζη που μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Οπότε θα επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Στο Φτίκα βρίσκεται οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φυσικά προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας και είναι στην κάτω Τούμπα. Ο Φτίκας, Απόλλωνος 39, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας είναι και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε χαμηλά κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσε, ζώνες, αξεσουάρ και πολλά πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παυλουμένα 36. Και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να κάνετε τις επιλογές σας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father. Scent of lemon drips from your eyes. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε κατευθείαν σε Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τέταρτη περίοδος, 5 και 46 πριν το τέλος. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. 75-80 με τη βολή που βάζει ο Τόμψον τώρα. Βολή που προήλθε από τεχνική ποινή που πήρε ο Βαγγέλης Μαργαρίτης για ένα πάρα πολύ υπερβολικό πέμπτο φάουλ που του δόθηκε και ήταν γκολ φάουλ του Μάρτιν. Ενώ στην τέταρτη περίοδο, καθαρές φάσεις πριν είχε ένα καλάθι του Μπέστ, ήταν μόνο καλάθι χωρίς φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Ένα φάουλ που είχε πριν στο Λιούις. Ο Μαργαρίτης βγαίνει με 5 φάουλ πολύ υπερβολικά. Έχει και τη βολή του καλαθιού ο Μάρτιν, 75-80 είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Κατά τα άλλα, οι διαιτητές πάνε να το χαλάσουν με τον τρόπο που στηρίζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Για μία ακόμη φορά. Ορίστε. Για μία ακόμη φορά λέω. Το συναντάμε αυτό στο PCA. Εντάξει, τώρα εδώ είναι καθαρές φάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Μπράουν πριν να κατεβάζει το χέρι του αξιφωμάχου στον Μπέστ να μην δίνεται τίποτα και εδώ ο Μαργαρίτης πάει να τραβηχτεί σε μια προσπάθεια του Μάρτιν που δίνει σαν το φάουλ. Ναι. Λοιπόν, πάλι σε αυτή την περίεργη ζώνη η Ιταλή που μπέρδευε τον Πάο στο τέλος της περίοδου, Wiggins δίνει στο Σμιθ, θέλει να πλησιάσει ο Αμερικανός, ελευθερώνεται και φτωχή. Ο Άνταμ Σμιθ έχει δώσει πάρα πολλές για τον Πάο, 23 πόντους. 77-81. Πάρα στα κέντρα του Κασπάρτο και τώρα ο Καμπογκράντε δίνει στον Πάγκ στην κορυφή. Αυτό με τον Λιούις θα το πιέζει. Κρατάει ο Πάγκ, θέλει να παίξει με ένα pick and roll. Τελικά δίνει στον Στόουν. Ξανά στην κορυφή ο Καμπογκράντε αμέσως και δίπλα στο Σμιθ είναι άστοχος. Rebound από τον Wiggins. Έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Είχε καλή ένταση μέχρι από το σημείο. Εδώ οι βιετές θα χάλασαν. Είναι πολύ ωραίο ματς. Λιούις βρίσκει το διάδρομο. Φάουλ από τον Στόουν.
δύο βολές για τον Ντεκουάν Λιούις. Δεύτερο ομαδικό και για την Μπρίτιζη, τρίτο μάλλον ομαδικό για την Μπρίτιζη. Στην τέταρτη περίοδο, δύο βολές του Ντεκουάν Λιούις, ο Πάοκ έχει στο παρκέ, δεν είπαμε πριν, Λιούις Σμιθ, Μπεστ, Βίγκινς και Νόουλς. Ο Λιούις μείνει στις βολές, αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο ζευγάρι που πάει να εκτελέσει, ο Ντεκουάν Λιούις. Όχι, έχει βάλει και μία γιατί είχε ένα καλά κεφάλαιο, Πάοκ γενικά στις βολές δεν τα έχει πάει καλά, έχει 12 στα 20, 12 στα 20. Ναι. Βάζει την πρώτη ο Ντεκουάν Λιούις. 78-81, 4-55 έχουμε ακόμα, 79-81, εδώ ο Λιούις διάβασε πολύ ωραία την κακή άμυνα της Μπρίτιζης και πήγε να φτάσει μέχρι το lay-up. Τόμψον με τον Μπεστ, γεννή ο Καπογκράντε στην κορυφή, θέλει να βγει ο Μπάνκς από τα screen, τελικά παίρνει ο Στόουν στην γωνία, θα πάει στον αντίον ενός με τον Νόουλς, είναι πιο γρήγορος, καλή άμυνα τον Νόουλς, τάπα από τον Ουίγκινς, ο οποίος κάνει και τη βουτιά για να προλάβει, έχει πατήσει γραμμή. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Πολύ καλό το παιχνίδι του Ίγκεν στο αμυντικό και η τάπα και προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. 7 δευτερόλεπτα έχει την επίθεσή της η Μπρίτιζη. Για να δούμε, μαζεύει τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ. 79-81 πλέον. Ωραίες φάσεις βλέπουμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Νεύρο, ένταση, ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν. Επαναφορά από τη βασική γραμμή πήρε ο Τόμψον, δύσκολη προσπάθεια πάνω στον παίκτη του Λιούις, πάρα πολύ καλή άμυνα πήρε ο Βίγκινς και αμέσως ο Λιούις θέλει να τρέξει ο ΠΑΟΚ να πετύχει ανοργάνων την άμυνα της Μπρίτιζη για τρεις. Ο Σμιθ είναι άστοχος, παλεύει ο Βίγκινς, παλεύει ο Νόουλς, εδώ ο Μπάνκς δεν βγήκε έξω από τους προσπαθητές. Τόμψον δίνει στον Στόουν που τρέχει, ψάχνει τον Γκασπάρ, θα τελειώσει τον εφηδιασμό αυτός. 79-83 εδώ ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει ένα φάουλ και σταματήσει τον εφηδιασμό. Δεν το έκανε κανένας. 4 και 10, Λιούις. Δίνει στον Σμιθ. Αυτό να παίξει ένα κεντρικό πικ με τον Νόουλς. Πήρε ο Λιούις. Για 3 ο Λιούις. Είναι εύκολο το Ντεκουάν Λιούις. Μεγάλο τρίποντα από τον Αμερικανό. Αρνείται να παραδοθεί ο ΠΑΟΚ. 83-82. Στόουν. Η Μπρίντιζη μπροστά για Άννη. Τόμψον στην κορυφή. Δεν μπορεί να τα στηρίζει αυτά τα φάουλ τόσο εύκολα. Δηλαδή είναι τελώς διαφορετική η φιλοσοφία των στηριγμάτων των διαιτητών στην τέταρτη περίοδο. Εδώ αμέσως με τον Πομπές κατέβασε το χέρι του φάουλ σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τα πόδια για να παίξει άμυνα, ενώ πριν στον ίδιο δεν ήταν φάουλ με τίποτα. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή Τόμψον, 3-45. Μπάνκς με τον Λιούις. Θέλει να παίξει ο Μπάνκς ούτε εκτός ισορροπίας, είναι άστοχο, ψηλά ο Wiggins στο rebound, καλή άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ. Παίρνει ο Λιούις που έχει 16, έχει 23 ο Σμιθ, έχει 17, 19 ο Μπεθ. Λιούις θέλει να πλησιάσει, έχει παίξει χαμηλός από ότι έχει παίξει καλή άμυνα ο Μπάνκς σε πρώτη φάση. Λιούις βηματάκι προς τα πίσω, κακή επιλογή, πάρα πολύ κακή επιλογή. Ο Wiggins όμως είναι εκεί για να παίξει και να πάρει την πάσα και να τη δώσει τον Νόουλ και να καρφώσει ο Νόουλ και να πάρει και το φάουλ. 84-83. Ο μισό καλάθι ανήκει στον Wiggins. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τους παίκτες του Χαραλαμπίδη. Ο Wiggins και στην προηγούμενη φάση με την άμυνα και εδώ δεν άφησε την φάση. 84-83 και πάω, και εδώ τρέχει ένα σερί 7-0. Γενικά ένα παιχνίδι που παίζει πολύ το σερί. Κάνει κάποιος, απαντάει ο άλλος. Ο Νόρς πρέπει να βάλει και τη βολή εδώ και πάω και να πάει το σερί του στο 8-0. Θα τη βάλει ο Παχαμέζος. 85-83. Ο Μανοπάκ θα πάρει την πρώτη του νίκη. Μάρτιν που επέστρεψε. Μένει με τον Νουίκη, στον Μανοπάκ μπορεί να αλλάξει όλα τα screen. Είναι αυτή η τέτοια παιδιά, είναι επικά αυτή. Είναι αυτή, είναι πέμπτο φάουλ του Μπεστ. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό και το πέμπτο φάουλ του Μπεστ. Σε τσεκάρισμα στο screen. Και το ξαναλέω ότι δεν μπορεί όταν από την άλλη δεν δίνεις καθαρές καταστάσεις φάουλ να δίνεις τόσο εύκολα φάουλ σε τεκαρίσματα, σε σκρίν και σε μπάλες. Και ο ίδιος αυτό λέει. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Μπαίνει ο Τσόχλα στη θέση του. Για να δούμε. Δεν υπάρχει, είναι πολύ κακές οι αποφάσεις εδώ στην περίοδο. Τόμψον. Μπάνκς. Δίνει στον Μπράουν.
καλάθι και φάουλ εδώ από τον Μπράουν. Το φάουλ δόθηκε σε ποιον, στον Όλς. Δεν μπορεί να πέχει κανένας από τον Πάουκ. Ήθελε να βοηθήσει και ο Ίγκινς ψηλά εκεί. Ο Μπράουν είναι πολύ δυναμικός κοντά στο καλάθι. Πολύ δυνατός. Βάλει 18 πόντους. 2 και 59 για το φινάλε. 85-85. Ο φάουλ δόθηκε στον Νόουλς. Και όχι στον Ίγκινς που πήγε να βοηθήσει εκεί για να ακολουθήσει ψηλά με μια τάπα. Μπράουν θα βάλει εδώ και την βολή. Πάρα πολύ δυναμικός παίχτης. Είναι πρώτος σκόρερ, όχι, έχει 19, αυτός έχει 19 και ο Μάρτιν για την Πρίτιζη. Το χλασίσουμε φάουλ του Μπάνκς εκεί να θέλει να βγει από το screen. Λιούις με τον Νόουλ, πάλι δυναμικά ο Μπράουν. Επιτέλους δόθηκε φάουλ σε μια τέτοια φάση και για τον Πάοκ. Ο Μπράουν δεν έχει πάρει χαμπάρι φυσικά και κοπανάει αβέρτα. Ναι. Πάει πολύ δυναμικά σε όλες τις φάσεις, δεν του έχει δοθεί ποτέ φάουλ, τώρα του δόθηκε. Δύο βολές για τον Τζεκ Ουάν Λιούις. Πόπο, ναι, έχει τα χέρια πλωμένα. Όχι, έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα είναι καλό να συνδυαστεί και με νίκη σήμερα, γιατί πραγματικά έχει μασάρει μια πολύ καλή ομάδα. Ο Λιούις βάζει την πρώτη βολή. Μια πολύ καλή και πολύ γεμάτη ομάδα, πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, πολύ αθλητικότητα. Επειδή και πάω, δεν έχει μασάρει στο μεγαλύτερο διάστημα. Όχι στο μεγαλύτερο διάστημα, μέχρι και εδώ και 37 λεπτά παρακολουθούμε. Βάζει και τη δεύτερη ο Τζεκ Ουάν Λιούις. Είναι καλό τεστ το σημερινό για τον ΠΑΟΚ. 87-86. Μάρτιν στην κορυφή. Δίνει στον Στόουν. Θέλει να βγει ο Μπάνκς για να πάρει και να παίξει να μπει κέντρο με τον Μπράουν. Τελικά σου ήταν γιατρής που στο Λιούις. Ο Μπάνκς είναι άστοχος. Ψηλά ως μέχρι στο rebound. Δεν τα κάνει εδώ η επίθεση Πρίτιζη. Κόλλησε πάνω στην κορυφή. Ο Μπάνκς πήγε σε ένα βιαστικό τρίποντο. Τώρα πάω και την ευκαιρία να ξεμακρύνει λίγο παραπάνω από το συνένα. Λιούις. Σταμάτησε τρίπλα χωρίς λόγο. Παραλίγο το λάθος πήρε ο Σμιθ. 8 δευτερόλεπτα πάω και έχει κλειστεί εκεί στην κορυφή. Φάουλ του Τόμσον που δεν δίνεται. Πλησιάζει ο Σμιθ, θα τελειώσει την προσπάθεια με ταμπλό αστοχή. Παλεύει τελικά ποιος, ο Νόουλς θα πάρει το rebound το μακρινό. Δίνει έξω στο Σμιθ. Λιούις θα το σκεφτεί, τελικά θα το πάρει το τρίποντο. 9 δευτερόλεπτα βάζει την πάρα στο παρκέ, περνάει τον Μάρτιν. Μαζί τον Νόουλς, κάρφωμα του Νόουλς, εντυπωσιακό. 89-86. Ωραίο. Πάλι είχε γίνει φάουλ τον Λιούις. 1-47. Μάρτιν δίνει στον Μπάνκς, Μπάνκς με τον Λιούις, αυτό θέλει να πλησιάσει. Πηγαίνει πάνω στον Ίγκες, έχει παίξει καλή άμυνα, έχει κάνει βήματα ο Μπάνκς. Πάρα πολύ καλή δουλειά του Ίγκες, σε τέταρτη περίοδο έχει κάνει πολύ δουλειά ο Αμερικανός. Στο πόδι όλο το παλατάκι, βλέποντας τον Μπάουκ να ανεβάζει στροφές σε ένα πολύ σημαντικό διάστημα. 1-40,89-86, κατοχή και πάλι για τον Μπάουκ. Το κομμάτι νοοτροπίας μετά το κάζο του Σαββάτου, πάω και κερδίσω, θέλουμε να πάρει και την νίκη. Ναι. Να του βγει η καλή του εικόνα και σε αποτέλεσμα. Λιούις, πλησιάζει με τον Μάρτιν, πάλι έφτασε τον Όλ, στα πόδια του. Μάρτιν έχει κάνει, έχει βρει μπάλα. Μπάλα είναι για τον Πάο και έχει 14 λεπτά και επαναφορά από την βασική γραμμή. Λιούις δίνει στο Σμιθ στο τρίποντο. Έχω να πάω για επίθεση, πιέζει ο Μπάνκς. Δίνει στο Νόουλς, πλησιάζει ο Νόουλς, ξανά έξω στο Σμιθ. Τώρα έχει κλειστεί την γωνία, δεν είναι καλή επίθεση του πάω και εδώ. Ο Σμιθ θέλει να πλησιάσει, προσπαθεί να ελευθερωθεί, δύσκολο σου, είναι άστοχο. Ο Μάρτιν, ο Βίγκινς είναι και εκεί για να παλέψει, αλλά όχι τελικά η μπάλα στα χέρια των Ιταλών. 1-10, Μπάνκς. Πάσα προς τον Μπράουν, από τα χέρια του Μπράουν έχει βγει μπάλα έξω γιατί αυτή η αλεπού που λέγεται από όλο Τσόκλας έβαλε το χεράκι του εκεί, μπερδεύτηκε μέσα στον Μπράουν. Δεν μπορεί να πάει τώρα στο instant replay. Δεν μπορεί να πάει στο instant replay, μπροστά του ήταν, νομίζω τι δεν είδε. Είναι ξεκάθαρη φάση. Τι πάει να δει στο instant replay. Λοιπόν, θα πάει στο instant replay. Ναι. Γιατί είναι τραγική σε αυτήν την περίοδο, είναι πάρα πολύ κακή. Ναι. Λοιπόν, αυτό εξηγεί τώρα ο Τούρκος, φυσικά ο Γιλμάζ, στον Βιτούτσι, τον προπονητή της Πρίτιζη. Θα πάνε στο τριπλέ για να δουν ποιο βγει η μπάλα έξω γιατί ο δεύτερος ο διαιτητής ο Χρωστόφ ο Βούλγαρος δεν είναι μπροστά στα μάτια, δεν έβγαλε ο Μπράουν ο Τζόχλας έξω και πρέπει να πάει στο τριπλέ. Για να δούμε. 1-10 για το τέλος. Το εξετάζουν. Για να δούμε θα βγει. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Από το instant replay.
Αρχικά πάντως ο Βούλγαρος πήγε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Ναι. 1 και 10 έχουμε ακόμα. Εγώ δεν τη βρίσκει ο Τσόχλας. Δεν ξέρω. Τελευταίος τη βρίσκει η... της Μπρίντης από ό,τι βλέπω. Α, να δούμε τι θα βγει από εδώ. Για να δούμε. Ο Χαλαμίδης κάνει ένα mini time out σε δικά σου παίχνες όπως και ο Βιτούτσι. Κοιτούν και ξανακοιτούν οι δύο διαιτές, 89-86, 1 και 10 πριν το τέλος, 23 έχει ο Σμιθ, 19 ο Μπέστα αλλά και 5 φάουλ γίνει έξω, 18 ο Λιούις, από 19 Μπράουν και Μάρτιν για την πρίτες η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Βλέπετε αν ο ΠΑΟΚ εδώ βάλει τίποντο, τρίποντο και φύγει στους 5 με 6 πόντους, αγκαλιάζει την νίκη. 1 και 10 έχουμε για το τέλος, φυσικά πιέζει όλο το γήπεδο. Η Μπρίτιζη παίρνει ο Τσόχλας. Για να δούμε. Κρατάει ο Τσόχλας, ανεβαίνει ο Νόουλς, φεύγει για να δώσει ένα σκρίν μακριά από την μπάλα στο Σμιθ. Πήρε ο Σμιθ τώρα με τον Τόμσον που είναι κολλημένος επάνω του. Σμιθ, φάουλ του Τόμσον. Φάουλ του Τόμσον που δεν δίνεται ο Βίγκινς προς ποιήτη. Θέλει να τελειώσει τη φάση και φάουλ ήταν από τον Βίγκινς. Δεν στηρίζουν τίποτα οι αλήτες. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη η διαιτησία. 91-86 time out από τον Βιτούτσι. Οι διαιτητές είναι κωμικοτραγικοί. Time out για την Πρίτεζη. 91-86, 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ρε, εσύ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν δείχνουν ξεκάθαρα φάουλ. Με γυμνό μάτι. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα που βλέπουμε και σήμερα. Γιατί ξαναλέω, εγώ σε θυμάμαι πάρα πολλές φορές να λες για τους διαιτητές στον BCL ότι δεν. Και το βλέπουμε ξανά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. 49 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος. Και τη ΣΥΑ ξαναλέω είναι πάρα πολύ κακή. Ναι. Πολύ κακή στην τέταρτη περίοδο. 91-86. Ο ΠΑΟΚ έχει συν 5. Με σχεδόν με δευτερόλεπτα να απομένουν είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη. Νομίζω ότι αν βγάλει και αυτή την άμυνα θα έχει πάρει και την πρώτη του νίκη. Έχει κάνει πολλή δουλειά ο Wiggins στην τέταρτη περίοδο με το hustle play του, με τις καταστάσεις σε άμυνα και επίθεση που δεν τις παρατούσε. Πολύ καλός ο Wiggins στην τέταρτη περίοδο. Κομβικός θα έλεγα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει τη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει ο Μαργαρίτης αν έπαιζε. Να το πω έτσι. Το κάρφωμα του Νόουλς πριν που ήταν καλάθι και φάουλ και το 85-83 δική του δουλειά. Εδώ το καλάθι το δικό του. Σε δύο άμυνες πολύ καλές. Νομίζω ότι αν πάω καλή άμυνα εδώ θα έχει πάρει και το παιχνίδι. 91-86. Επαναφορά για την Πρίτιζη από την πλάγια γραμμή. Η Πρίτιζη έχει στο παρκέ τον Banks, τον Thompson, τον Καμπογκράντε, τον Μάρτιν και τον Stone. Όλοι αυτοί μπορούν να στάρουν. Ξεκινάει και πάλι σε αυτό το παιχνίδι, επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Και παραφορά από τα χέρια του Τόμσον. Παίρνει ο Banks στην κορυφή. Banks με τον Λιούις, καλή άμυνα του Λιούις. Πολύ καλή άμυνα του Λιούις. Παίρνει ο Στόουν τώρα από πολύ μακριά για τρεις. Θα αστοχίσει το rebound, το παίρνει ο Λιούις. Νομίζω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει την νίκη. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κρατάει ο Λιούις που πιέζεται από τον Μάρτιν. Βάζει το χέρι το Stone, κλέβει ο Stone. Τρέχει ο Μάρτιν με βιασμό. 91-88. Είναι αυτό που λέγαμε ότι αν δεν προσέξεις, ναι, θα έχεις πρόβλημα. Time out από το Χαραλαμπίδη, 26-4 και 4-10 πριν το τέλος. 91-88. Από ένα φτηνό λάθος του Λιούις που πήγε πάνω στα χέρια του Stone. Και δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ δεν κλείδωσε την νίκη, είναι ότι έφαγε ένα καλάθι σχετικά γρήγορα. Ναι. 91-88, 26 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για το τέλος. Ο Μάρτιν έφτασε στους 21, ο Μάρτιν ο οποίος πέρσι είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Basketball Champions League με τη φανέλα της Virtus Bologna τότε. Virtus βέβαια ο πέρσι ανέβασε πάρα πολύ το μπάτζετ της. Έκανε αλλαγές, ο Μάρτιν έφυγε, πήγε στην Πρίτιζη. Πολύ δυναμικός παίκτης κι αυτός. Φτηνό το λάθος του Λιούις εδώ. 98 και πάλι ο ΠΑΟΚ όμως έχει τον έλεγχο και πάλι όμως έχει μην κάνει λάθος βέβαια. Να πάρει μια πρώτη νίκη στο Champions League, να πάρει ψυχολογία απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα θα πω εγώ και πολύ δύσκολα την αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ.
Οι Ιταλοί επιστρέφουν όπως ήταν με Banks, Thompson, όχι επιστρέφει και ο Brown για την άμυνα, Stone και Martin, και ο Πάοκ όπως ήταν με αυτό το χαμηλό σχήμα με τον Wiggins στο 4, Τσόχλα, Smith, Lewis και Jay Knowles που έχει 11 πόντους. Επαναφορά από τη βασική γραμμή, τα χέρια του Τσόχλα προφανώς και η Ιταλία έτοιμη να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Πήρε ο Smith. Πρέπει να κάνει δύο φάουλ ο Banks για να του δώσουν το φάουλ. Πάλι καλά το έδωσε. Γρήγορο φάουλ λοιπόν από τον Banks. Δύο βολές για τον Adam Smith. Πέρασε μόλις μισό δευτερόλεπτο. Όχι, 3,5 δευτερόλεπτα, συγγνώμη. Βάζει την πρώτη ο Adam Smith. 92-88. Θα επιστρέψει ο Σχίτα σε λίγο, νομίζω για την άμυνα. Γιατί εντάξει, αρέσει να είναι ο Σμιθ και ο Wiggins και ο Lewis έχουν τραβήξει πολύ σε χρόνο. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Σμιθ. Ο Σχίτας μπαίνει αντί του Τσόχλα. Μεγαλώνει κάπως το σχήμα τώρα ο Χαραμπίς, αλλά έχουμε και πάει τα ρημάωτα από το Βιτούτσι. 93-88, 23-4 για το τέλος. Για να δούμε. Θα λέω ότι ο Πάκτη κρατάει την νίκη στα χέρια, θα μπορούσε να έχει τελειώσει πιο νωρίς. Δεν το έχει καταφέρει, σε κάθε περίπτωση είναι κοντά σε μια σημαντική νίκη, είναι κοντά σε μια νίκη που μπορεί να του αλλάξει ψυχολογία, μια νίκη που νομίζω δεν έχει ανάγκη. Ναι, νίκη ουσίας και ψυχολογίας αυτή τη φάση. Ναι. Για να δούμε αν θα την ολοκληρώσει, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό. Να το καταφέρει. Να το κρατήσει αυτή τη φορά, το υπέρ του σκορ. Και να κοιτάξει μπροστά. Δεν ξέρω αν μπορεί να πετύχει πράγματα και πρόκριση στην Ευρώπη. Πάντως είναι μια νίκη που θα έχει πάρα πάρα πολλά ωφέλη. Σίγουρα είναι μια νίκη που εφόσον έρθει θα δείχνει αντίδραση για ό,τι έγινε το Σάββατο. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να πει κάτι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει βγάλει αντίδραση η ομάδα. Σωστή νοοτροπία. Μεγάλη διάθεση και ενέργεια. Ναι. Θέμα είναι να την ολοκληρώσει με νίκη. Λοιπόν, ο Τόμσον, ο Ζανέλη, ο Καμπογκράντε, ο Μπάνκς και ο Στόουν για την κρίτηση, για την επίθεση αυτή, 23,9 δευτερόλεπτα για το τέλος, 14 για τους Ιταλούς. Κύριο Ζανέλη στη γωνία, θέλει να πλησιάσει. Στόουν για τρεις, αστοχή ψηλά, ο Ίγκινς θα βρίσκεται κάπου εδώ, το παιχνίδι τελειώνει. Πάουλ γίνεται στο Σμιθ, ο Πάουλ θα κερδίσει. Πολύ πολύ σημαντική νίκη. Το rebound το πήρε πάλι ο Wiggins, που ήταν επέκτης κλειδί για τον Πάουλ σε αυτή την περίοδο. 15,7. Και βολές τώρα για τον Πάουλ. Νομίζω ότι αν ο Πάουλ ήταν λίγο πιο τυχερό στη Γαλλία, θα μπορούσε να έχει δύο νίκες για να είναι μέσα στην πρόκριση. Αλλά με την νίκη τη σημερινή, την άλλη εβδομάδα εδώ με τη Σαραγώσα, ναι, πάλι εντός έδρας παιχνίδι, πάλι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μπορεί να παραμείνει. Βάζει και τις δύο ο Σμιθ, ο οποίος έχει 27 πόντους. Ο Banks για τρεις προσταπλωμένα χέρια του Σχίδαφο. Δύσκολο τρίποντα από τον Banks, είναι εύστοχο. Time out πήρε ο Χαραλαμπίδης, 8-4 για το τέλος. 95-91. 95-91. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ξαναλέω και εγώ το παρακολούθησε. Και βέβαια με πολύ κακή διαιτησία στην την περίοδο. Πολύ κακή διαιτησία. Ευτυχώς δεν επηρέασε κάτι στο παιχνίδι, ουσιαστικά. Σε μεγάλο βαθμό. 27 ο Σμιθ που είναι πρώτο σκόρ του αγώνα. 19 ο Μπεφ με 5 φάουλ στέρα την περίοδο είναι έξω. 18 ο Λιούις είναι 3 σκόρ και τον Πάουκ. Έχει 11 και ο Νόρς που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η 9 του Wiggins είναι πολύ σημαντική. Ο Wiggins έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει πάρει 11 rebound παρακαλώ ο Αντουέιν Wiggins. Για τους Ιταλούς έχει 21 ο Μάρτινς, έχει 19 ο Μπράουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Πάουκ τον έχει βγάλει εκτός ακόμα τον Μπράουν στέρα την περίοδο.
που έβινε πολλά πράγματα στην Μπρίντιζη. 15 έχει ο Banks, 10 ο Thompson για τους Ιταλούς. 95-1, ο Banks το παίζει εδώ, απλά αν πάλι την βάλα μέσα. Και λίγο προσεκτικό στο παιχνίδι του τελείωσε. Τσόχλα, Σμιθ, Σχίζας, Λιούις και Wiggins. 4,5 κοντίου ουσιαστικά. Επιστρέφουν και πάλι δύο ομάδες. Λοιπόν, η παναφορά είναι από το Τσόχλα. Δεν ανέβει ο Σμιθ, τελικά ανεβαίνει ο Λιούις, πήρε ο Λιούις. Δεν βλέπω να κάνουν φάουλ οι Ιταλοί, άμυνα παραπέξουνε. Καλά δεν θέλουν να φάνε. Ο Λιούις τώρα θα πλησιάσει. Θα το βάλει και αυτό, δεν θα το βάλει. Τέλος αγώνα. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Στο Basketball Champions League 95-91. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ κακή διαιτησία στην τέταρτη περίοδο. ΠΑΟΚ παίρνει την πρώτη του νίκη. Και σίγουρα αλλάζει για λίγο την ψυχολογία του μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο. Καλή εμφάνιση, καλή νοοτροπία, καλή ενέργεια, διάθεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και μεγάλη και πρώτη νίκη στο Basketball Champions League. 95-91. Αυτά από εδώ, αγάπη Γαβριλίδου και φίλε Κροατές. Καλή ξεκούραση, Νίκο, και μπράβο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης από ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη κοντά στην Μπρίντιζη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και σε μια έτσι χρονική περίοδο που ο ΠΑΟΚ είχε πολλές δυσκολίες, όμως τα κατάφερε. Έβγαλε αντίδραση στο παρκέ και πήρε μια νίκη ουσίας και ψυχολογίας. Λίγο πριν κλείσουμε, να πω ότι λύθηκε στο βόλεϊ το θέμα που υπήρχε με τους δύο κοβανούς, τον Άλμπο και τον Σαντοβάλ. Πλέον και οι δύο είναι στη διάθεση του δικεφάλου για τα επόμενα παιχνίδια της σεζόν. Λύθηκε αυτό το θέμα, κανονικά διαθέσιμη. Κάπως έτσι εμείς φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Αύριο θυμίζω στις 5 υπάρχει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Δόξα Δράμα στην Δράμα. Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση μέσα από τον Λίμπερο. Θα είναι εκεί ο Στρίος Αναστασιάδης. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα Alter Ego. Άνδρικα ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικο κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Τα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια σε κάποια παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα Alter Ego, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδου 5, στο κέντρο Παύλου Μέλλα 36 και alterego-fashion.gr. Μαζί μας ήταν και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και πρώτα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, με δωρεά μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, Απόλλωνος 3739, τηλέφωνο 905503. Η Αναδομό ήταν και σήμερα μαζί μας με πολύ ωραία πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και θα τα αναλάβουν οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς. Τα νέα τους γραφεία είναι Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στον Φίνικα. Και φυσικά η στοίχημα.gr ήταν και σήμερα μαζί μας. Με πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στη στοίχημα και οι πιο καλές αποδόσεις της αγοράς. Αυτά για σήμερα. Επιστροφή αύριο εδώ, σαν ΠΑΟΚ 24 στις 7.30. Καλή συνέχεια σε όλους.